Κάναμε και αυτή την εισαγωγή που έχει πραγματικά πάρα πολλά θέματα και ζητήματα η αναμέτρηση. Ξεκινάμε με τις φάσεις. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, μόλις πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Μπερτόγλιο βγαίνει σε μια αντεπίθεση για τον Άρη που επέλεξε περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο να μην είναι αυτός κυρίαρχος της κατοχής της μπάλας. Να το φάουλ όμως, η εκτέλεση από τον Γκάμα στο δοκάρι. Είναι το πρώτο δοκάρι, αυτό ένα στατιστικό έτσι, όχι από τα συνηθισμένα, το πρώτο δοκάρι για την ομάδα του Άρη στο πρωτάθλημα. Είμαστε μόλις στο πρώτο λεπτό, δεν μπόρεσε ο Πασχαλάκης να δει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο 7. Με τον Τζόλι που παίζει εκεί έξω αριστερά, κάνει το σουτ μακριά από το αριστερό δοκάρι. Αυτή η καλή μέχρι τότε στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει στο 10ο λεπτό με την εκτέλεση κόρνερ του Τζόλι. Εδώ προσπαθεί ο Μπουσέ να διώξει ο τερματοφύλακας του Άρη. Δυσκολεύεται λίγο, αλλά η μπάλα απομακρύνεται. Δημιουργείται κάποια μεγαλύτερη ανησυχία για την άμυνα του Άρη. Κοιτάξτε εδώ την προσπάθεια του Τζόλι που γυρίζει. Ο Σβιντέρσκι μπαίνει στη φάση. Εδώ δείχνουμε τα γεμίσματα από πλευρά ΠΑΟΚ εκατέρωθεν από τις πλευρές, από την αριστερή και τη δεξιά πτέρυγα, γιατί ο άξονας δεν ήταν προσβάσιμος. Γι' αυτό και δεν. Κοιτάξτε εδώ πάλι το ίδιο σκηνικό. Γι' αυτό και δεν είχαν χώρους οι εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Ο Άρης είχε επιλέξει να αφήσει την κατοχή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατάει την μπάλα και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο με 61% παρακαλώ. Εδώ μια κεφαλιά του Τζόλι φεύγει μπάλα out. Προσπαθούσε ο Τζόλι να μπει στην περιοχή γιατί από τα πλάγια δεν μπορούσε να δημιουργήσει τα ρήγματα. Πάμε στη συνέχεια να δούμε την φάση που ο Άρης θα πάρει το πέναλτι. Ο Γκάμα στον Μπερτόγλιο το πέναλτι εδώ δίνεται στον Πασχαλάκη και σφυρίζει ο Νόιχαους, ο Ολλανδός διαιτητής. Η φάση είναι αυτή εδώ που βλέπετε ακριβώς. Θα τη σχολιάσουμε αργότερα στις αμφισβητούμενες για να ξέρουμε τελικά αν σωστά ή όχι δόθηκε η παρέμβαση του Πασχαλάκη. Πάει στην μπάλα, πάει στα πόδια, πάει και στα δύο. Δίνεται το πέναλτι, θα τα πούμε μετά. Η εκτέλεση και το γκολ από τον Γκάμα, ο οποίος κάνει το 1-0, πανηγυρίζει έξαλα ο παίκτης του Άρη που σκοράρει. Έχει 4 στα 4 εφέτος εκτελέσεις πέναλτι. Και αυτό είναι το 5ο δικό του γκολ εφέτος, τα 4 με πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απαντήσει, προσπαθεί να μπει με μια στημένη μπάλα στην περιοχή από την εκτέλεση του κόρνερ και τελικά φτάνει στο ΣΒΑ που κάνει το γυριστό. Να μια απειλή για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστική, αλλά πέφτει ο Γάλλος γκολκίπερ του Άρη και μαζεύει την μπάλα. Κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προσπαθεί εδώ, δεν έχει πολλές φάσεις το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πλασέ του Σβιντέρσκι στο 56, η μπάλα φεύγει δεξιά από το δοκάρι του τερματοφύλακα του Άρη. Πάμε να δούμε εδώ όμως τη φάση για την οποία έχει ξεσηκωθεί πολύ μεγάλη συζήτηση. Το μαρκάρισμα στον Τζόλι από τρεις διαφορετικούς παίκτες του Άρη. Έρχεται και ο Μπεκτόλιο, έρχεται και ο Σούντγκρεν και τελικά εδώ. Καταρχάς ο Ολλανδός φυρίζει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην φάση αυτή στο 71ο λεπτό, εδώ ο Σούντγκρεν. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη και στη συνέχεια με την παρέμβαση του ΒΑΡ, εδώ και κάποιες αντεγκλήσεις, υπάρχει και παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένο στο έδαφος. Δόθηκε στη συνέχεια κίτρινη κάρτα στην εξέλιξη. Θα τα δούμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μείνετε κοντά μας. Στις αμφισβητούμενες φάσεις, θα τα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους. Αυτή είναι η μία περίπτωση replay που μπορούμε να δούμε για ένα τριπλό μαρκάρισμα και εδώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ που πέφτει. Πέφτει από τον Μπεναλουάν. Είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, θα τα πούμε μετά. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να απειλήσει με τον Ζίβκοβιτς να κάνει το σούτ από την πάσα του Τζολάκ. Η μπάλα φεύγει out. Τελικά θα μείνει το 1-0 υπέρ του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει κάτι πιο σημαντικό. Η έκτη νίκη εφέτος, παρακαλώ, μόλις με 1-0, με αυτό το απολύτως ουσιαστικό, επαγγελματικό που λέμε πολλές φορές, 1-0 για την ομάδα του Άρη. Σε ένα παιχνίδι όπου είχε εντάσεις, όπου είχε και τις φάσεις, τις επίμαχες, τις οποίες θα συζητήσουμε μετά. Γιώργο Χελάκη και Γιώργο Πρίντεζη, να ξεκινήσω από τον καλεσμένο μας όμως, παρότι είναι ποδοσφαιρική η συζήτηση. Όταν έχει τόση ένταση το παιχνίδι και φωνάζουν και οι δύο πλευρές, οι άλλοι πανηγυρίζουν, οι άλλοι διαμαρτύρονται, τελικά φεύγοντας από το γήπεδο, πώς νιώθεις, τι έχεις να σχολιάσεις, αν είσαι ειδικά εμπλεκόμενος στην όλη ιστορία? Εντάξει. Τη διάρκεια όταν γίνεται κάτι τέτοιο, προσπαθείς να, σκεφτείς όσο πιο όρημα γίνεται για να παραμείνεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν μπω εκεί πέρα, φεύγοντας από το παιχνίδι, είναι μια άλλη ιστορία. Το σωστό είναι να σου βγουν τα νεύρα τότε και όχι τη διάρκεια. Πολύ σωστό αυτό που λες, Γιώργο Πρίντεζη. Γιώργο Χελάκη, ένα γρήγορο σχόλιο για το όσα έγινε στο μάτς. Πριν πάμε μετά σε επιτομενή. Ο Μάτζιος διάβασε καλύτερα το παιχνίδι από ό,τι το διάβασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γκαρσία. Έκλεισε τον άξονα που δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να είναι καθόλου δημιουργικός από εκεί και στα πλάγια κατόρθωσε με τον Σάκης και τον Σούγκρεν που έκανε πολύ καλό παιχνίδι να μπλοκάρει τα ατού του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το παιχνίδι το κερδίζει ο Μάτζιος και το παίρνει από τον Παύλο Γκαρσία. Ωραία, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Αξίζει όμως τώρα γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη ζωντανά. Σούπερ Μπάλα και την Σοφία Λατζά που τη βλέπουμε ήδη στο δέκτη μας. Καλησπέρα, Σοφία, που βρίσκεσαι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα έζησες όλα αυτά με τη μεγάλη ένταση. Ένα ωραίο παιχνίδι, μια ματσάρα από κοντά.
Καλησπέρα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, από το Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που ο Άρης επικράτησε με ένα 0 του ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες, που εκτός από το γόητρο υπήρχε και τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς πλέον ο Άρης βρίσκεται μόνος του στη δεύτερη θέση. Δεν είμαι μόνη μου όμως. Ασφαλώς, και έχουμε και καλεσμένο που θα μας περιγράψει τα όσα έγιναν στο παιχνίδι. Με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε. Δίπλα μου έχω έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τον Γιώργο Δελιζήση, ο οποίος θα μας πει πώς το έζησε όλο αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ήταν μια σημαντική νίκη για μας, ένα τοπικό ντέρμπι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Ιδιαίτερο κίνητρο για μας και για τον κόσμο μας. Νομίζω τους ευχαριστήσαμε, τους δώσαμε χαρά και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, Γιώργο, ο Άρης έσπασε το αίτητο του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, εμείς δεν σκεφτήκαμε καμία στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ έχει το αίτητο. Το μόνο που σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα ήταν ότι πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι με κάθε τρόπο. Ένα τοπικό ντέρμπι, όπως είπα. Νομίζω ότι μας πείσμωσαν αρκετά οι δηλώσεις κάποιων παιχτών του ΠΑΟΚ και του προπονητή του. Αυτό για μας ήταν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Μας έδωσε περισσότερη δύναμη να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί εμείς δίνουμε απαντήσεις στο γήπεδο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο Δελιζήση, η Σοφία. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, Γιώργο. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Χελάκη και τον Γιώργο Πρίντεζη. Έκανα ένα σχόλιο που συμφωνώ απολύτως πριν ο συνάδελφος, ο Γιώργος Χελάκης, ότι ο coach, ο προπονητής, ο Άκης ο Μάντζιος, όπως διαβάσατε και εκείνος και εσείς εφαρμόσετε τις εντολές στο παιχνίδι, καταφέρνατε και μπλοκάρατε τον ΠΑΟΚ και χτυπήσατε σε μια αντεπίθεση, πήρατε το πέναλτι βεβαίως. Ήταν περισσότερο θέμα τακτική στο σημερινό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να κερδίσεις τις μονομαχίες. Νομίζω ότι παρουσιαστήκαμε πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας, ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο. Νομίζω μπλοκάραμε τα ατού του ΠΑΟΚ, που ήταν τα άκρα του. Νομίζω δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα και από μία φάση πήραμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι η νίκη μας είναι πέρα για πέρα δική. Γιώργο, μια νίκη του ΠΑΟΚ είναι πάντα... διάφορα πριν το παιχνίδι, διάφορες φήμες. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι γι' αυτό. Ό,τι ακούσατε εσείς, νομίζω ότι ότι ισχύει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Νομίζω ότι είναι κρίμα να γίνονται τέτοια πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω και όπως είπα και πριν, τις απαντήσεις τις δώσαμε για ακόμη μια φορά. Γιώργο Χελάκη, κάτι θέλω να ρωτήσω, Γιώργο Δηλητής. Γιώργο, το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να την πάει την βαλίτσα φέτος ο Άρης. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο μια νίκη επί του ΠΑΟΚ, είναι τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Ποιους στόχους βάζετε τώρα μετά από αυτή τη νίκη που είστε δεύτεροι στη βαθμολογία? Κοιτάξτε, πάντα ο στόχος της δικής μας ομάδας είναι κάθε Κυριακή να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Νομίζω ότι παρουσιάζουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρα πολλούς ποιοτικούς παίχτες στην ομάδα. Νομίζω ότι όλο αυτό πηγάζει από το εξαιρετικό κλίμα που έχουμε στην ομάδα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο όλο αυτό, πιστεύω. Δεν μας αγχώνει φυσικά και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να συνεχίσουμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ακολούθησαν και πανηγυρισμοί, είδαμε μετά, Γιώργο, στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτό είναι φυσικό και επόμενο, να πανηγυρίζουμε τη νίκη. Δεν την πανηγυρίζουμε σαν να πήραμε το πρωτάθλημα. Το χαρήκαμε. Πάντα μία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Νομίζω το χάρηκαν όλοι οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές μου, ο πρόεδρος, ο πάρα πολλής κόσμος, οι χιλιάδες οπαδοί μας μάλλον που το είδαν από την τηλεόραση. Θα έλεγα ότι είμαι και συναχωρημένος σήμερα, γιατί δεν μπορέσαμε να γεμίσουμε το γήπεδο, να έχει. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Να είναι ένα κατάμεστο γήπεδο για να μας χειροκροτήσει ο κόσμος. Ωραία. Και να τους δώσουμε τη χαρά μας. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα του Άρη και ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Δελιζήση και την Σοφία Λατζά, την οποία εμείς αργότερα σε ένα δικό μας ρεπορτάζ του Μέγκα θα την δούμε και πάλι να μπαίνει στα άδεια της ομάδας του Άρη. Αργότερα όμως μείνετε κοντά μας, έχουμε ασφαλώς και τις επίμαχες φάσεις για να τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά που είδαμε. Να ακούσουμε όμως προηγουμένως ποιον άλλον, τον άνθρωπο που μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Άρη αξίζει να έχουμε τα πρώτα λόγια, τον κύριο Καρυπίδη. Εμείς αντιμετωπίσουμε το κάθε παιχνίδι το ίδιο, για μας δεν είναι τίποτα. Το περιμέναμε βασικά, για να είμαι ειλικρινής. Είχαμε προετοιμαστεί σωστά. Τρεις βαθμοί είναι και αυτοί. Ήταν μια φιλική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Το παιχνίδι έπρεπε να είναι τουλάχιστον 3-0. Συνεχίζουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε οπωσδήποτε τώρα μέσα στον Όφι και για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τυχαία εκεί που είμαστε. Πού το πάει ο Άρης? Ναι, κοιτάξτε, δεν σκεφτόμαστε τρέλες. Εμείς θέλουμε να είμαστε ψηλά, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να χαίρεται ο κόσμος μας. Και αυτό. Περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουν τα γήπεδα και να έρθει ο κόσμος πίσω για να το πανηγυρίσουμε μαζί. ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για το πέναλτι που δόθηκε στον Άρη και για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Τζόλι. Έχουμε άποψη? Βέβαια έχουμε άποψη. Τι να διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ? Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θέλει να παίζει συνέχεια με διαιτητές, να έχει αβάντα. Μόνο όταν έχει αβάντο, ο ΠΑΟΚ τα δύο κάρτες στον Αγκούστο δεν έδωσε κόκκινη και θα τα δείτε μετά. Και το πέναλτι ήταν φανερό πέναλτι, ολοκάθαρο. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Καρυπίδη. Είμαστε πάντοτε με τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Γιώργο Χελάκη. Ακούσαμε την δήλωση και την ακούμε συνέχεια από τους πρωταγωνιστές ότι δεν χαίρονται όσο θα ήθελαν γιατί τα γήπεδα είναι άδεια. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή και δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι ότι για τον αθλητή είναι πιο δύσκολο, είναι και το θέμα. Ότι εγώ προσωπικά καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν βλέπεις άδειες εξέδρες, δεν βλέπεις άδειες εξέδρες για μια τιμωρία. Δεν είναι το ίδιο. Βλέπεις άδειες εξέδρες γιατί ξέρεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πανδημία. Υπάρχει κόσμος που υποφέρει, υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει δουλειά. Οπότε δεν είναι μόνο το πρακτικό κομμάτι και η ουσία και η πράξη ουσιαστικά αυτών των δύο ώρων που παίζεις έναν αγώνα, αλλά το βαθύτερο. Mm-hmm. Το βαθύτερο πράγμα που ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει ένα ευχάριστο δύο ώρο και το τι περνάει ακριβώς αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σκοτεινό. Και να εκτονωθεί φυσικά. Ναι. Με την καλή έννοια φυσικά πάντα. Πάμε όμως κυρίες και κύριοι και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά με τον Παναγιώτη Στεφάνου στο στούντιο του Μέγα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Αντώνη. Βεβαίως. Άνω κάτω είναι ο ΠΑΟΚ, θέλω να σου πω. Βράζει κυριολεκτικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ομάδα του Δικεφάλου, με τον Ολλανδό Μπας Νιχάους, τον Ολλανδό διαιτητή, ο οποίος σφύριξε απόψε τον ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το Δικέφαλο, θα έλεγε κανείς δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αποκαλεί τη διαιτησία του στημένη. Και σε ένα άλλο σημείο της ανακοίνωσης, άρει την εμπιστοσύνη του προς τον αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάντενμπεργκ. Αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω δύο σημεία. Βεβαίως. Από αυτή την ανακοίνωση. Είναι ξεκάθαρα, λέει η ΠΑΟΚ, η πιο ύποπτη και πιθανότατα στημένη διαιτησία που έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Α, τη είμαστε υποχρεωμένοι στημένη. Να άρουμε την εμπιστοσύνη. Βεβαίως, τη χαρακτηρίζει στημένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του κυρίου Κλάντενμπεργκ. Κάναμε αρκετή υπομονή με τις αλλοπρόσαλες κρίσεις του. Που με την πάροδο του χρόνου υποτιμούν όλο ένα και περισσότερο την νοημοσύνη μας. Μάλιστα. Είναι μακροσκελής η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ. Σας διάβασα τα δύο πιο χαρακτηριστικά σημεία. Να πούμε, Αντώνη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο ημίχρονο του αγώνα κατέβηκαν στα αποδυτήρια ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, μαζί με τον Γενικό Αρχηγό του Δικεφάλου, τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αργότερα αποβλήθηκε στη διάρκεια του αγώνα. Τον κύριο Κλάντενμπεργκ, και μάλιστα με πολύ άγριες διαθέσεις προσπάθησαν να μπουν στο καμαράκι των διαιτητών. Εκεί ευτυχώς βρέθηκε ο πρόεδρος του Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος τους απομάκρυνε με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και δεν είχαμε χειρότερα. Διότι ήταν πολύ εκνευρισμένοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ειδικά ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης. Πολύ σημαντικό το ρεπορτάζ που μεταφέρεις, Παναγιώτη Στεφάνου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, τώρα, κύριε. Ναι, Παναγιώτη, θες κάτι τελευταίο. Πριν κλείσουμε, να πω δύο λόγια μόνο για τον Ουαγγέ, ο οποίος έφυγε με φορείο από το γήπεδο. Έχεις δίκιο. Στη σύγκρουση που είχε με το δοκάρι στη φάση με τον Μπερτόγλιο. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Είναι πρισμένο το γόνατό του. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ηρεμήσει το πόδι του και αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε με την ιατρική γνωμάτευση. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Στεφάνου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αμέσως να δούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών μετά το τέλος του αγώνα. Ένα ντέρμπι κλασικό. Θεωρώ ότι το παιχνίδι πήγε, νομίζω, αρκετά σε μονομαχία. Καταφέραμε, είχαμε και το δοκάρι, κάναμε και τον γκολ και νομίζω ότι στην ουσία και στο δεύτερο μήχρονο διαχειριστήκαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, σε όλη την ομάδα του Άρη και αφιερώνουμε αυτή τη μεγάλη μας νίκη στον υπέροχο κόσμο του Άρη, ο οποίος σίγουρα είναι δίπλα μας, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ. Ένα σκληρό ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Το ξέραμε πάρα πολύ καλά και εμείς, σαν πάλι παίκτες, τι μας περιμένει εδώ. Νομίζω το αποτέλεσμα. Μα δεν είναι δίκαιο, δηλαδή δεν είμαστε χειρότερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από το μεγάλο ντέρμπι. Θα επανέλθουμε, επαναλαμβάνω, για τις αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά έχουμε και ρεπορτάζ δικό μας του Μέγκα πριν το παιχνίδι, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες από τη Σοφία Λατζά που πήγε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως να περάσουμε να δούμε τι έγινε στη Λαμία, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι κοντά μας ο Δήμος Μπουλούκος. Δήμο, καλησπέρα. Στις διαφημίσεις με τη Σοφία Λατζά, τη συνάδελφο που την είδαμε νωρίτερα στη ζωντανή σύνδεση στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Δελιζήση, τον παίκτη του Άρη, να έχει πάει στην πίσω πλευρά της ομάδας, της ομάδας Θεσσαλονίκης, να έχει πάει στα δωμάτια, στο ξενοδοχείο, να έχει φτάσει μέχρι εκεί, να παίρνει δηλώσεις από τους παίκτες, να παρακολουθεί το φαγητό τους και πώς προετοιμάζεται το κλίμα και η ατμόσφαιρα πια είναι που επικρατεί στην ομάδα του Άκη Μάτζιου, η οποία έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί μέχρι τώρα. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο της αποστολής του Άρη. Πάμε να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα λίγες μόνο ώρες πριν από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δεν γινόταν να μην έρθω να σας ρωτήσω πώς προετοιμάζεστε για το μεγάλο ντέρμπι. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, προετοιμαζόμαστε πολύ καλά. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το μάτς για τον κόσμο μας και για εμάς σαν σύλλογος. Διαβάσαμε με τους αναλυτές πολύ καλά τον αντίπαλό μας και περιμένουμε με ανυπομονησία αύριο το παιχνίδι. Πίνω αγιασμό το πρωί, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην Εκκλησία και στο Θεό. Μετά μέσα στα ποδητήρια βάζω λαδάκι στα γόνατά μου και στο κεφάλι μου. Δένω τα χέρια μου, κάνω το σταυρό μου, την προσευχή μου, φυλάω την εικόνα μου. Πριν το παιχνίδι, έτσι καίω λίγο τα γάντια μου. Να φύγει το κακό. Έχω λίγο χρόνο να τα πούμε. Ναι, σίγουρα. Τι γίνεται, πώς προετοιμάζεστε για το ντέρμπι? Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δώσει τις προπονήσεις στο 100% και ευελπιστά να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε τη μεγάλη νίκη. Εσύ έχεις κάποιο γούρι πριν από κρίσιμα παιχνίδια? Κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Έχω ένα γούρι με τις κάλτσες μόνο. Αυτό, φοράω συγκεκριμένες κάλτσες. Με τον coach, πώς είναι τα πράγματα? Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Ναι, από τη στιγμή που έχει έρθει, μας έχει δώσει σίγουρα ψυχολογία. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο θέμα της προπόνησης και μας εμπνέει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχεις κάποιο παρατσούκλι στην ομάδα εσύ? Πιο πολύ για τα αυτιά μου λένε, εντάξει, καμιά φορά τάβω και τέτοια. Αλλά δεν με πειράζει, εντάξει, είναι έτσι πλάκα. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ, αλλά εγώ θα τολμήσω να χτυπήσω. Hola! Buenas! ¿Qué hay? Buenas tardes! Bien? ¿Cómo te estás preparando antes del partido? Acá estamos tomando los mates con mi amigo. ¿Quién amigo? Hola! Buenas! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te estás preparando antes del partido? Bien. Con muchas ganas para el partido mañana. Y con esperanza de ganar el partido. ¿Tienes alguna costumbre antes de estos partidos que te...? No, puedo decir el mate. Siempre antes del partido, cada día en entrenamiento, siempre tomamos mate y es una costumbre ya. Por la culpa de la pandemia, los aficionados no van a poder apoyar al equipo. ¿Perjudica esto? Sí, creo que más en un equipo como Aris, que los aficionados ayudan mucho adentro de la cancha, de local, perjudica. ¡Eh, mate! ¡Mateo! ¡Vení! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te estás preparando antes del partido? Bien, con muchas ganas que llegue el día de mañana, que es un partido que todos esperamos, los jugadores, los aficionados. Now we're just chilling in our room. Are you ready for the game tomorrow? Yes, we're looking forward to it. With who are you here? I'm with Emmy, Emmanuel Sakic. Oh! Come on, Sakic, don't be shy. Oh! Hi, how are you? Kalispera. What are you doing? Kalispera, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Have you got any lucky routines before entering the field? I pray while I put on everything.
When I finish the praying, I have to make 6 dips for my triceps. Is it difficult for the team to remain at the top, at the first position? Tomorrow's game will be no different, and yeah, so that'll be the aim. What's the secret of the success this year for the team? I think we have a very good chemistry in the team. Like, everybody is good with the other player, and it's very funny every training. Also, we are very serious, but also it's a much fun. Because of the pandemic, I think for us as footballers, the one thing we really miss is the fans. I think especially in Greece, and especially at a club like Aris, the fans are unbelievable, and we're lucky that we still get to work and that we get to see each other every day, and that's something we don't take for granted, and we hope that by doing well we can bring a little bit of joy to people who maybe aren't, who are maybe in a bit of a tougher time with what's happening at the moment. Αυτά είναι λοιπόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τώρα θέλω να περάσουμε σε μια εικόνα, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πάντοτε με τον Γιώργο Χιλάκη και τον Μένιο Σακελαρόπουλο, που είναι η εικόνα της αγωνιστικής. Έχουμε τον Ουάρντα.